Θα αλλάξουμε θέμα, θα περάσουμε να δούμε ορισμένα θέματα από την διεθνή επικαιρότητα. Θα κλείσουμε την κουβέντα μας βεβαίως το θέμα των ενολειτουργικών σχέσεων, η κατάσταση στην γειτονική μας χώρα, αλλά και η κατάσταση στο Ιράν και τα όσα γίνονται στις τελευταίες ημέρες σε εκείνη την χώρα. Θα συζητήσουμε με τον κύριο Λίβα, καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Ιωνικό Πανεπιστήμιο. Καλησπέρα κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να ξεκινήσουμε από τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, οι οποίες δείχνουν να περνούν περίοδο έντασης. Προκύπτουν ορισμένα ερωτήματα. Το πρώτο είναι αν αυτή η κλιμάκωση οδηγεί κάπου, αν έχει κάποια σκοπιμότητα η τουρκική πλευρά στο να ανεβάζει τους τόνους και ποια είναι η στάση της κοινωνίας στην Τουρκία. Αν είναι ψηλά στις συζητήσεις στην τοπική κοινωνία το θέμα της Ελλάδας ή αν είναι διαφορετική η εικόνα στην χώρα, στο εσωτερικό της χώρας, η οποία γνωρίζουμε ότι βιώνει μια τεράστια οικονομική κρίση την περίοδο αυτή. Ναι. Είναι ένα πρόβλημα, ένα θέμα οι ελληνοτουρκικές σχέσεις που μας απασχολεί όλους και δυστυχώς, κατά τη γνώμη μου, έχει αποκτήσει μια πολύ έντονη μορφή απεικόνισης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης με μια συνεχή επίκληση του πού το πάει ο Ερντογάν ή πού το πάει η Τουρκία. Μάλιστα υπάρχει αυτή η σκέψη ότι δεν μπορεί να πάει πια προς τα πίσω, δεν έχει τραβήξει τόσο πολύ το σχοινί, ώστε μόνο προς τα μπρος μπορεί να πάει, δηλαδή μόνο να προκαλέσει κάποιο θερμό επεισόδιο. Μία πλευρά της ιστορίας αυτής είναι ότι η εσωτερική κατανάλωση, δηλαδή ότι όλο αυτό γίνεται και εσωτερική κατανάλωση, γιατί μέσα στο 2023 έχουμε τις εκλογές, τις προεδρικές εκλογές, εννοείται ότι έχει χάσει πάρα πολύ έδαφος και στις δημοσκοπίες που φαίνονται ο Ερντογάν, άρα ένας τρόπος να αποφύγει αυτές τις εκλογές ή να αποφύγει την ήττα τους στις εκλογές είναι το να εκμεταλλευτεί κάποιο θερμό επεισόδιο με την Ελλάδα. Αυτό είναι εν μέρη σωστό, με την έννοια ότι ναι, έχει αρχίσει να χάνει κάποιο έδαφος, έχει χάσει αρκετό έδαφος. Βέβαια, η τουρκική κοινωνία είναι αρκετά πολλωμένη, έως πάρα πάρα πολύ πολλωμένη. Αν βάζαμε από μια μεριά τους ανθρώπους ή τους οπαδούς ή το κόμμα του Ερντογάν, μιλάμε περίπου, θα φτάσουμε γύρω στο 40%. Από την άλλη μεριά υπάρχει μια αντιπολίτευση, η οποία όμως δεν μπορεί να ενωθεί, δεν είναι ενωμένη. Θέλει διαφορετικά πράγματα, άρα είναι δύσκολο να πετύχει μια σαρωτική νίκη έναντι του Ερντογάν. Και βεβαίως υπάρχει και ένας τρίτος παράγοντας που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικός, είναι το βαθύ κράτος του Ερντογάν, το οποίο έχει αντικαταστήσει επαξίως και με πολύ ικανοποιητικό τρόπο το βαθύ κεμαλικό κράτος, όλο αυτό το πλέγμα επιχειρηματιών, μυστικών υπηρεσιών, ανθρώπων του Ερντογάν που είναι παντού και επηρεάζουν πάρα πάρα πολύ τα πράγματα. Είναι δύσκολο αυτό το βαθύ κράτος να φύγει. Τώρα, σε σχέση με την Ελλάδα, εγώ πιστεύω ότι η ένταση θα συνεχιστεί. Εγώ πιστεύω ότι δεν, προσωπικά το πιστεύω, ότι δεν θέλει η Τουρκία να πάει σε πόλεμο ή να προκαλέσει εσκεμμένα ένα θερμό επεισόδιο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να το αποφύγει αυτό το πράγμα. Δεν χρειάζεται απαραίτητα να πάει προς τα μπρος, δηλαδή να προκαλέσει ένα επεισόδιο. Μπορεί να πηγαίνει συνεχώς πλάγια. Δηλαδή, πάει σε διαφορετικές πλευρές της κατάστασης του οχυρού, εν πάση περιπτώσει, που είναι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Προηγουμένως είχαμε, για παράδειγμα, την αφισβήτηση των νησιών, μετά είχαμε το τουρκολιβικό σύμφωνο. Στην επόμενη φάση θα δούμε κάτι στην Τουρκία, στην Κύπρο, ίσως σε σχέση με αυτό που συνέβη στην Ουκρανία με το δημοψήφισμα για την προσχώρηση των συγκεκριμένων επαρχιών. Μπορεί να δούμε κάτι αντίστοιχο. Τώρα, για την τελευταία ερώτησή σας, επειδή ήταν πολλές ερωτήσεις, η τελευταία ερώτηση σε σχέση με το θέμα της τουρκικής κοινωνίας, πρέπει να καταλάβουμε το εξής, ότι ειδικά από το 2016 και μετά, υπάρχει μια συνεχής έκθεση της τουρκικής κοινωνίας σε έναν τρόπο συγκεκριμένο, σε ένα discourse, σε ένα λόγο, ο οποίος λόγος είναι εξαιρετικά επιθετικός και όχι μόνο κατά της Ελλάδας, γενικά κατά πάρα πάρα πολλών. Αυτό το οποίο επίσης αγνοούμε ή δεν καταλαβαίνουμε είναι ότι η τουρκική κοινωνία σε μεγάλο μέρος βλέπει την Ελλάδα και τους Έλληνες όχι εχθρικά, αλλά με μια ελαφρά συγκατάβαση. Δεν είμαστε η μεγάλη δύναμη που θα τους αντιμετωπίσουμε. Πίσω από εμάς υπάρχουν άλλες μεγάλες δυνάμεις.
αντίπαλος για την Τουρκία, για τους Τούρκους, δεν είναι η Ελλάδα, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Mm-hmm. Αυτό είναι το αυτοκρατορικό τους όραμα, αυτός είναι ο αυτοκρατορικός τρόπος τον οποίο μαθαίνουν, δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτό είναι ένα θέμα άλλο, για μένα βεβαίως δυστυχώς, έχουν μάθει αυτόν τον τρόπο, βλέπουν έτσι τα πράγματα και βεβαίως αυτός ο τρόπος που να βλέπουν τους εαυτούς τους σαν απόγονους μιας αυτοκρατορίας, βεβαίως εννοείται δεν συμβαδίζει καθόλου με την εξαιρετικά σκληρή πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν κάθε μέρα όταν πηγαίνουν στην αγορά ή όταν πηγαίνουν για ψώνια. Και είναι αυτό πολύ... είναι και το δύσκολο ερώτημα που αναφέρατε. Αναρωτιούνται πολλοί αν οι αναφορές εκπροσώπων της κυβέρνησης περί γαλάζιας πατρίδας, περί της δύναμης που είναι η Τουρκία αναπτυσσόμενη, που θα γίνει μία από τις κορυφαίες οικονομικές δυνάμεις στον κόσμο τα επόμενα χρόνια, μπήκε και ένα χρονοδιάγραμμα κάποιων δεκαετιών, αν είναι όντως στόχος ή αν είναι εργαλείο εσωτερικής κατανάλωσης για την συσπήρωση ψηφοφόρων από την κυβερνούσα παράταξη. Νομίζω ότι αυτά δεν πρέπει να διαχωρίζονται. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν είναι διαφορετικά πράγματα. Μερικές φορές κάνουμε αυτό λάθος. Νομίζουμε ότι λένε κάτι το οποίο δεν το εννοούν και απλώς είναι ένα ψέμα ή ας πούμε μια εικόνα. Όχι. Όλα αυτά έχουν περιπλεχθεί. Είναι αλληλένδετα. Είναι δεμένα μεταξύ τους. Δηλαδή, αυτή η πραγματικότητα και η φαντασία ή η φαντασίωση είναι μαζί. Και γίνονται τέτοιες προσπάθειες, στην πραγματικότητα πολλές. Βεβαίως καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούν να παίξουν, για παράδειγμα, στην Κεντρική Ασία σε ένα επίπεδο ίδιο και όμοιο και ίσο με την Κίνα και με τη Ρωσία, που βεβαίως εκεί είναι οι μεγάλες δυνάμεις. Mm. Όμως η Τουρκία, επικαλούμενη τη γλώσσα, τον κοινό πολιτισμό κτλ., κτλ. Επίσης κάνει τεράστιες προσπάθειες στις δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας συνεχώς για να τις φέρει κοντά της ή για να κάνει παιχνίδι και να απλώσει την soft power, την μαλακή της δύναμη. Mm-hmm. Αναφέρατε τις ΗΠΑ. Το ερώτημα είναι αν πιστεύετε πως σε περίπτωση περαιτέρω επιδείνωση των σχέσεων των δύο χωρών, τρίτες χώρες θα παίξουν κάποιο ρόλο ή στο τέλος της ημέρας, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, θα έχουν να κάνουν οι Έλληνες με τους Τούρκους και οι Τούρκοι με τους Έλληνες. Οπωσδήποτε πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και την κατάσταση στην Αμερική. Δηλαδή, επίσης αυτό δεν το λαμβάνουμε υπόψη μας. Νομίζουμε καλά, προφανώς εννοείται ότι καμία χώρα δεν θα υποστηρίξει την Ελλάδα ή την Τουρκία, επειδή έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας. Προφανώς και όχι. Εννοείται και όχι. Αλλά από την άλλη μεριά, αυτή τη στιγμή η ισορροπία δυνάμεων σε σχέση με την Αμερική μπορεί να ευνοεί εμάς και πάλι η Αμερική δεν θα επέμβει, κατά τη γνώμη μου, με τρόπο τουλάχιστον άμεσο ή εμφανή υπέρ της Ελλάδας, μπορεί να σπρώξει την Τουρκία, αλλά αυτό μπορεί να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα. Mm-hmm. Γιατί εννοείται ότι η Τουρκία παίζει ένα ρόλο και ένα παιχνίδι ισορροπίας, το οποίο το παίζει πάρα πολλά χρόνια και είναι μέσα στην φύση της τουρκικής πολιτικής. Αυτό το οποίο επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι ότι το Νοέμβριο, δηλαδή σε πολύ λίγο, με τις ενδιάμεσες εκλογές μπορεί τα πράγματα να αλλάξουν στην Αμερική και να αλλάξουν αρκετά. Επίσης η αμερικάνικη κοινωνία είναι μια κοινωνία πολύ διχασμένη. Και απλώς το αναφέρω εδώ πέρα ότι το σημαντικότερο, ας πούμε, το πιο της επικαιρότητας hashtag αυτή τη στιγμή στην Αμερική, στα κοινωνικά δίκτυα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι το Civil War, το οποίο κυκλοφορεί πάρα πολύ. Άρα και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Δηλαδή δεν είναι μια ενιαία χώρα, μια ενιαία δύναμη που ασκεί μια ενιαία πολιτική, η οποία πάντα θα είναι υπέρ της Ελλάδας τουλάχιστον αυτό το χρονικό διάστημα. Τα πράγματα αλλάζουν. Τα πράγματα, ό,τι συμβαίνει στην Ουκρανία, προφανώς και επηρεάζει και τις σχέσεις μας με την Τουρκία. Και εννοείται ότι συμβαίνει στην αμερικάνικη πολιτική, την εσωτερική, πάλι επηρεάζει και θα επηρεάσει και εμάς. Είναι τα συγκινούντα δοχεία των διεθνών σχέσεων. Θέλω να κάνουμε και μία αναφορά στην περίπτωση του Ιράν πριν κλείσουμε τη συνομιλία μας και να μου απαντήσετε στο αν θεωρείτε πως τελικά στην περιοχή εξελίσσεται μία επανάσταση. Πόση ώρα έχουμε? είναι ένα θέμα τεράστιο. Ωραία. Είναι ένα ζήτημα... Στην αρχή εγώ έλεγα πως όχι. Στην αρχή έλεγα ότι θα πάρει τη σειρά των υπόλοιπων, ας πούμε, διαδηλώσεων της λεγόμενης πράσινης επανάστασης, που τελικά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν επανάσταση, και των ταραχών που το 2018, δηλαδή το 2009 και το 2018. Υπάρχει όμως μια κλιμακούμενη κατάσταση, η οποία αρχίζει και θυμίζει λίγο την, εντάξει, τηρημένο των αναλογιών, την επανάσταση κάτω του Σάχη. Και εκεί τα πράγματα ξεκινήσανε
σιγά, ξεκίνησαν με κάποιες διαδηλώσεις και μετά τα πράγματα κορυφώθηκαν μέσα από κηδείες. Αυτό είναι το pattern των Ιρανικών επαναστάσεων. Χτίζονται πάνω σε κηδείες, σε κηδείες θυμάτων. Κάθε φορά που γίνεται μια κηδεία, σκοτώνεται και άλλοι άνθρωποι και μετά ξανά σε κηδεία σου κτλ. Όλη αυτή η ισορρευμένη οργή, όλη αυτή η ισορρευμένη συναισθηματική ένταση, όλο αυτό υπάλλει ενάντια στην αδικία, που είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στην Ιρανική κοινωνία, είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Άρα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τις αντιδράσεις κατά του Χαμενεΐ από ανθρώπους του Ιερατείου, που αρχίζουν και λένε ότι τελικά δεν ήταν καλή επιλογή τόσα χρόνια μετά το θάνατο Χομεϊνή. Άρα αρχίζει και εκεί μια αντίδραση. Όμως το βασικό στοιχείο είναι τι υπάρχει μετά. Τι υπάρχει μετά. Δεν υπάρχει κάτι. Δεν υπάρχει τίποτα μετά, σαν διάδοχη κατάσταση. Βεβαίως αυτό είναι το νόημα της επανάστασης. Πάντα δεν ξέρεις πού μπορεί να οδηγήσει ή πού μπορεί να πάει. Το βασικό πρόβλημα του Ιράν, και τελειώνω με αυτό γιατί καταλαβαίνω ότι ο χρόνος πιέζει, το βασικό πρόβλημα του Ιράν είναι οικονομικό. Και το τεράστιο οικονομικό πρόβλημα του Ιράν, αν αντιμετωπιστεί, νομίζω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό θα αντιμετωπιστεί και το θέμα των διαδηλώσεων. Να αντιμετωπιστεί με ποιον τρόπο, με εσωτερικά, με εξωτερική ένεση, ενίσχυσης. Λίγο πριν τις διαδηλώσεις οι οποίες οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση, είχε αρχίσει μια μορφή ντετάντ. Μια μορφή ντετάντ με το άνοιγμα πάλι πρεσβειών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του Κουβέιτ στο Ιράν. Μια προσέγγιση πάρα πολύ δειλή με τη Σαουδική Αραβία. Όλο αυτό το πράγμα βεβαίως διαλύθηκε και τελείωσε με τις διαδηλώσεις. Χωρίς να λέω τίποτα και να αναφέρω τίποτα συνωμοσιολογικό. Το θέμα είναι ότι υπήρχε μια καλή διάθεση και με τη νέα Αμερικανική κυβέρνηση σε σχέση με την έναρξη πάλι των διαπραγματεύσεων και το που θα οδηγηθούν οι διαπραγματεύσεις για την άρση των κυρώσεων. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο περίμενε πάρα πολύ η Ιρανική κοινωνία. Αυτό το πράγμα βεβαίως κόπηκε και κόπηκε πάρα πολύ απότομα. Αν αλλάξει κάτι για την Ιρανική οικονομία, η μόνη λύση είναι αυτή ουσιαστικά. Μέσω της οδού αυτής. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Εύχομαι καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.